από αυτούς τους τύπους είμαι και εγώ. Οι φίλοι με φωνάζουν Βαγγέλη. Πού είσαι, Βαγγέλη? Η τελευταία του δουλειά στην τηλεόραση, το «Με λένε Βαγγέλη», άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στο τηλεοπτικό κοινό αλλά και τον ίδιο τον πρωταγωνιστή. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος τώρα βρίσκεται σε καλοκαιρινή περιοδία στην Κρήτη. Πάει ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης ήταν μια ιστορία που περάσαμε ωραία και εμείς που την κάναμε και από ό,τι κατάλαβα και όλος ο κόσμος. Ήταν αυτό που νιώθω περήφανος για το Βαγγέλη, ήταν το ότι ο κόσμος μου έδειξε ότι είχε μία ανάσα σε όλη αυτή τη δύσκολη εποχή. Αλλά ανάσα δροσιά. Κέρδισα. Είμαι πλούσιος! Είμαι πλούσιος! Αυτά ήταν τα πιο ευτυχισμένα 10 δευτερόλεπτα της ζωής μου. Ο πνευματικός μου στο Άγιον Όρος μου δίδαξε ότι η ζωή είναι ένας κύκλος. Mm. Όλα είναι κύκλος. Και τότε έγινε το θαύμα. Ο αγαπητός ηθοποιός φέτος κλείνει 20 χρόνια στο χώρο και μιλώντας στο Μακιμάκα του Αχιλλέως TV δηλώνει ότι θα μπορούσε και να εγκαταλείψει την ηθοποιία. Αν σταματούσα αύριο αυτή τη δουλειά, το να κάνω θέατρο, δεν θα ήμουν ένας ανήμπορος άνθρωπος, θα μπορούσα να κάνω οποιαδήποτε δουλειά έπρεπε να κάνω. Απλώς δεν θα την αγαπούσα όπως αγαπώ το θέατρο. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος που παίζει στις όρνηθες του Αριστοφάνη έχει τη δυνατότητα πάνω από το σανίδι να περάσει μηνύματα σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Και κάτω από το σανίδι όμως εκφράζει την άποψή του για τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βιώνει η χώρα. Φτάσαμε σε ένα σημείο να ανακουφιζόμαστε που δεν καταστράφηκε αυτή η χώρα, αλλά που όμως μας έχει, είναι σαν να έχουμε φάει ένα φαΐ το οποίο και καλό δεν ήταν και μας έχει κάτι στο στομάχι. Δηλαδή, δεν έχουμε ξαλαφρώσει και ούτε θα ξαλαφρώσουμε. Το πάμε, από ό,τι φαίνεται, ναι. Το μόνο που χρειάζεται από εμάς είναι να μην εφησυχαζόμαστε. Αισιοδοξία και ανθρωπιά συστήνει ο ηθοποιός στον κόσμο, κάτι που εφαρμόζει και ο ίδιος για να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες.